Μετά από 5 χρόνια ευρωπαϊκής λιδωρίας των Ελλήνων εργαζομένων, με αφορμή την οικονομική κρίση, ο ΩΣΑ αποκαθιστά την φήμη των τεμπέληδων Ελλήνων, κατατάσσοντάς τους στην 4η θέση των πιο σκληρά εργαζομένων στον κόσμο. Με βάση τη νέα έκθεση του ΩΣΑ, οι Έλληνες εργαζόμενοι καταλαμβάνουν την 4η θέση στην κατάταξη των πιο σκληρά εργαζομένων πολιτών του κόσμου, με 39,27 ώρες εργασίας την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Στην 1η θέση βρίσκονται οι Μεξικανοί, στη 2η οι Κοσταρικανοί και στην 3η οι Κορεάτες και μετά τους Έλληνες. Χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται αντιθέτως οι σκληροί Βορειοευρωπαίοι. Στην 36η θέση βρίσκονται οι Γερμανοί με μόλις 26,37 ώρες εβδομαδιαίως. Είναι σωστό να σας πω, εγώ είμαι συνταξιούχος εδώ και 24 χρόνια. Όταν βγήκα στη σύνταξη στα 60 μου, δεν ήξερα τι να κάνω και πήρα ένα κτηματάκι στα Κυμέρια και είμαι 82 ετών και πηγαίνω και δουλεύω ακόμη. Όσο δουλεύεις είσαι πιο υγιής. Καταλάβατε. Γι' αυτό οι Έλληνες όσοι εργάζονται είναι υγιείς. Όσοι κάθονται στα καφενεία δυστυχώς αρρωσταίνουν γρήγορα. Σίγουρα εκπλήσουμε. Το ακούω πρώτη φορά. Πέρα από ξέρω ότι οι Έλληνες, βέβαια, μια μερίδα ανθρώπων μπορεί να μην εργάζεται, αλλά ο Έλληνας εργάζεται. Είναι εργατικός, σωστός και σοβαρός. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει χωρίς να ακούει τους Ευρωπαίους και όλους αυτούς. Μας έχουν εντάξει. Όσοι γνωρίζουν φυσικά το πώς δουλεύουμε, σίγουρα δεν θα έχουν την ίδια άποψη. Η Γερμανία, ωστόσο, βρίσκεται στην 36η θέση. Αυτό ίσως είναι και μία ανακούφιση για τους Έλληνες αυτό. Πώς το βλέπετε? Ανακούφιση. Ανακούφιση στα λόγια. Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Είναι, δουλεύουν σκληρά οι Έλληνες. Είναι σκληροί εργαζόμενοι στο να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήτητα. Φυσικά. Το θέμα είναι αν υπάρχουν δουλειές. Διαφορετικές συνθήκες τότε, διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Είναι διαφορετικές συγκυρίες, διαφορετικά τα πάντα. Ήρθαν τα πάνω κάτω, πώς να το πούμε. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται οι Έλληνες στην 5η θέση στο ότι δουλεύουν και εργάζονται πιο σκληρά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Από ό,τι λέτε εσείς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτό λένε. Αυτό δεχόμαστε. Δεν έχουμε εμείς δικό μας, δεν έχουμε τρόπο να τα ερευνήσουμε αν και κατά πόσο είναι έτσι ή όχι. Παρ' όλα αυτά και παρόλο την ανεργία, θεωρείτε ότι και οι νέοι πλέον εργάζονται σκληρά? Ορισμένοι ναι. Ορίστε εδώ πέρα, δέστε ο φίλος τι μου λέει. Για 1/10 του ήρθε έμφυα να πάει να πληρώσει. 1/100 το ευρώ. Γιατί μας βάζουν να επικοινωνήσουμε εσένα, τον κύριο και λοιπά, τα όντα που έχουν μυαλό, με ένα ηλίθιο κατασκεύασμα που λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής. Με αυτόν σε βάζουν να επικοινωνήσεις και υποτιμούν την νοημοσύνη σου. Αυτό γίνεται. Τέλος, για την κατάρτιση της λίστας, ο οργανισμός έλαβε υπόψη του την πλήρη μερική απασχόληση, τις υπερορίες, τους εποχικούς υπαλλήλους, αλλά και άλλους παράγοντες.